παρουσιάσω δύο όψεις της ιστορίας που είναι πολύ σημαντικές. Η μία έχει να κάνει με την αστρονομία και ειδικότερα την αστρονομία στην Ελλάδα και γενικότερα βέβαια, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα και στη συνέχεια για την αστροφυσική. Την αστροφυσική που, όπως θα δείτε, υποστηρίζω ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα με βάση αρκετές διαφορετικές αναγνώσεις που έχω κάνει αρχαίων κειμένων και με βάση τις γνώσεις που έχουμε για τους κομήτες, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, και θα δείτε πως υποστηρίζω και πιστεύω θα σας πείσω ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν την αστροφυσική και εν τέλει την φιλοσοφία και τον πολιτισμό με παρατηρήσεις κομητών. Και θα δούμε το γιατί στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς διαβάσει ένα αρχαίο κείμενο όπως αυτό το κλασικό των ορφικών ύμνων, που με τρεις λέξεις, ουράνιο νόμο αστροθέτη, λέει ουσιαστικά όλη τη φυσική, όλη την αστροφυσική σίγουρα και την κοσμολογία που μαζί ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν, εγώ πιστεύω, από τους ορφικούς, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να θαυμάζουν αυτά που βλέπουν στον ουρανό, όπως λέει ο Πλάτων, γινόμαστε άνθρωποι επειδή κοιτάζουμε τον ουρανό, τον θαυμάζουμε και επειδή έχουμε τη θεία περιέργεια, όπως τη λέει ο Πλάτων ή αργότερα, ξέρω εγώ, ο Αϊνστάιν ή ο καθένας από εμάς, και εγώ τη χρησιμοποιώ στα μαθήματά μου, θέλουμε, επειδή έχουμε τη θεία περιέργεια, να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό που βλέπουμε στον ουρανό. Αυτά τα ωραία φωτεινά σημαδάκια που κινούνται, τα πιο πολλά αρμονικά, αλλά κάποια άλλα με τη δικιά τους κίνηση το καθένα. Και έτσι λέει, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα ουράνια σώματα, αρχίζουμε την επιστήμη και τη φιλοσοφία μαζί και γινόμαστε άνθρωποι. Δική μου δηλαδή η ερμηνεία αυτών που λέει ο Πλάτων. Και βέβαια πάλι εδώ, σε αυτό το πολύ όμορφο ποίημα, μας λέει ότι οι νόμοι είναι παγκόσμιοι, παντού οι ίδιοι, οι νόμοι της φύσης. Θέλουν, δεν θέλουν, όλοι τους υπακούν. Ο ουρανός, το φεγγάρι, ο ήλιος, η θάλασσα και αυτά κυβερνάνε τη ζωή μας. Πάρα πολύ όμορφα, επαναλαμβάνω. Να έρθουμε όμως στην αστρονομία, μητέρα του πολιτισμού, που θα δούμε ότι με μετρήσεις και ερμηνείες αυτών των μετρήσεων που έχουμε κάνει με τον κύριο Μινά Τσικριτζή και τον κύριο Δημήτρη Τσικριτζή επίσης, διαπιστώσαμε ότι πολλά αρχαία αγγεία και με βεβαιότητα όλα τα τηγανόσχημα που είχαμε την ευκαιρία να τα μελετήσουμε και τα οποία είναι και ολόκληρα για να μπορούμε να έχουμε όλα όσα εμφανίζονται πάνω, διαπιστώσαμε ότι όλα έχουν ημερολόγια που βασίζονται τόσο στον ήλιο και τη σελήνη, και τέτοια ημερολόγια είχαν όλοι οι λαοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και σφραγιδόλυθοι. Και σφραγιδόλυθοι θα δούμε στην συνέχεια. Αλλά εδώ στην Ελλάδα διαπιστώσαμε πως έχουν και ημερολόγια που βασίζονται στους πλανήτες. Και αυτό, τουλάχιστον κατά την αρχαιότητα, δεν το ξανά έχουμε. Μετά άλλοι λαοί, ας πούμε οι προκολομβιανοί, οι Αμερικανοί,
Βεβαίως έχουν κάποια ημερολόγια που βασίζονται σε αυτό και ενδεχομένως και σε άλλα μέρη που δεν τα ξέρω. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε σε αυτά που ονομάζονται ιερά κορυφής και θα δούμε εκεί πώς ο άνθρωπος πιθανότατα μόλις ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, κάνει ημερολόγια στην αρχή με τη σελήνη, να ξέρει δηλαδή πότε μπορεί να κυνηγήσει, να ψαρέψει, να γνωρίζουν οι γυναίκες τον κύκλο τους που ήταν τότε 100% συνυφασμένος με τη σελήνη, ακριβώς για να μπορούν να κυνηγάνε στην κατάλληλη φάση της σελήνης. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Και τέλος θα οδηγηθούμε σε αυτό που ονομάζω γέννηση της αστροφυσικής στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σειρά. Ο κυνηγός λοιπόν εδώ κυνηγάει με το φεγγάρι, ψαρεύει με το φεγγάρι, κόβει τα ξύλα ομοίως και φυτεύει με το φεγγάρι και έτσι αναγκάζεται να έχει ένα ημερολόγιο τουλάχιστον αυτό των 29 και 30 ημερών εναλλάξ, του μήνα δηλαδή της σελήνης. Και όταν ξεκινάει η γεωργία, είναι τελείως απαραίτητο να ξέρει πότε θα φυτέψει. Πότε θα φυτέψει, αρχές Νοεμβρίου για παράδειγμα, στις πιο πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν φτιάχνει τα ημερολόγια βασισμένα στον ήλιο. Και ένα βήμα παραπέρα είναι να φτιάξει σελινοηλιακά ημερολόγια, όπως αυτό του Μέτωνος που το βλέπουμε στο μηχανισμό των αντικυθύρων. Και πολλά άλλα μετά αρχίζει το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη γνώση και εκεί μπαίνουν και οι πλανήτες και εκεί ξεκινάει εν τέλει ο πραγματικός πολιτισμός με την επιστήμη, για την επιστήμη λίγο πολύ, που στη συνέχεια θα βρει βέβαια και άλλες εφαρμογές. Έτσι, από πολύ νωρίς οι Έλληνες, από τότε που έχουμε γραπτά τουλάχιστον, ονομάζουν τον χρόνο κυκλικό. Με το μέγα ενιαυτό αυτό, ανεξάρτητα αν αυτός είναι η κλόνηση του άξονα της Γης που κρατάει 26.000 χρόνια περίπου ή αν είναι μόνον η περίοδοι των πλανητών που όλα θα ξαναγυρίσουν πίσω μετά από, ξέρω εγώ, 200 τόσες χιλιάδες χρόνια ή 400 τόσες χιλιάδες χρόνια, θα δούμε, γράφουν κάποιες τέτοιες αρχαίες επιγραφές. Το έτος λοιπόν ο ενιαυτός, για να ξέρει κανείς πότε θα σπείρει, τα μυστήρια ασφαλώς σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ήταν και αυτή η γνώση του να ξέρουν πότε θα σπείρουν και εμφανίζεται και αυτό το σύμβολο του φιδιού που τρώει την ουρά του και επαναλαμβάνεται, που στην συνέχεια βέβαια πήγε και σε άλλες χώρες, θα δούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Σε βυζαντινά χειρόγραφα ακόμα τον εβλέπουμε, σε σφραγιδόλιθους που αναφέρατε και στην Ανατολή, Ασία και στους Άραβες και παντού. Στους Ασιατικούς. Ναι, και εκεί με την ευκαιρία να πούμε ότι ενδεχομένως αυτή η κοινή γνώση να ήταν πριν οι άνθρωποι περάσουν είτε το Βερίγκιο ή μέσα από την Ισλανδία στην Αμερική γύρω στο 10.000, όπως υποστηρίζουν κάποιοι ειδικοί. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος οδηγείται στον πολιτισμό. Α, να, εδώ έχω και ένα από αραβικό κείμενο. Τα ημερολόγια του, το εδώ είναι από τη Μικρασία. Είναι στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, το αρχαιολογικό. Αλλά πώς τα έκανε όλα αυτά? Κοιτάξτε, υποστηρίζω ότι τούτη εδώ που βλέπουμε
είναι αρχαίοι αστρονόμοι. Και προσέξτε αυτόν που είναι αριστερά, με συγχωρείτε δεξιά, κοιτάζει με το χέρι έτσι και οι αρχαιολόγοι τους ονομάζουν σεβίζουσες μορφές αυτά τα γαλματίδια και θα δούμε υπάρχουν πάρα πολλά. Να, εδώ είναι κάποια από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων. Άντρες και γυναίκες, συνήθως όμως άντρες. Σε όλη την Κρήτη, σε καμιά δεκαριά μεριές έχουν βρεθεί, κορυφές βουνών, όπου, θα δούμε μια από αυτές, έχει κανείς τη δυνατότητα να πάει εκεί και να βλέπει στη διάρκεια του έτους από πού ανατέλει ο ήλιος και όταν ανατέλει από εδώ να ξέρει είναι η ησημερία, 21 Μαρτίου ή 21-22 Σεπτεμβρίου. Και όταν ανατέλει από εδώ, τότε είναι 21 Ιουνίου και δει αντίστοιχα εδώ. Και πάει λέγοντας, ομοίως 21 Δεκεμβρίου, τα ηλιοστάσια. Έτσι λοιπόν έχουμε καμιά πάνω από 10 κορυφές τέτοιες στην Κρήτη και μία στα Κύθυρα, αλλά πιστεύω ότι ανακάλυψα μία στη Μακεδονία και έχει μεγάλη σημασία αυτό γιατί έτσι επεκτείνεται ο χώρος που έχουμε αυτή την αντίληψη και την πρακτική. Και στην συνέχεια, βέβαια, σε όλα τα χωριά, οι αγρότες μέχρι πριν από καμιά 50 χρόνια ξέραν πολύ καλά τις κορυφές και ξέραν όταν ανατείλει από εδώ ο ήλιος θα σπείρουμε. Εδώ θα θερήσουμε, εντάξει, εκείνο το βλέπει κανείς και με τα μάτια του πότε πρέπει να θερήσει. Και πάει λέγοντας πότε πρέπει να σμίξουν οι προβατίνες, γιατί αλίμονα να αφήσεις να γεννηθούν όποτε να είναι τα μικρά αρνιά, δεν θα επιζήσουν γιατί δεν θα έχει χορτάρι, οπότε ξέρουν αρχές Αυγούστου, 3 Αυγούστου νομίζω, είναι που πρέπει να γίνει αυτή η πράξη, ή η άλλη ή η άλλη. Και υποστηρίζω ότι σε αυτές τις κορυφές ουσιαστικά περίμεναν αυτή την εντολή και ίσως ο Δίας που κατέβαινε και έλεγε του Μίνωα, του δίνε τις εντολές κάθε 8 χρόνια, πιθανότατα του έλεγε και πότε πρέπει να γεννηθούν τα παιδιά, που ήταν καλό να γεννιούνται Μάρτι για να επιζήσουν του χειμώνα που θα ερχόταν μετά από 6 μήνες. Και όχι να γεννηθούν, ας πούμε, Σεπτέμβρη και να έρθει κατευθείαν ο χειμώνας, γιατί ξέραν ότι η θρησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη σε αυτές τις περιστάσεις. Ημερολόγια, λοιπόν. Και μαζί με τα ημερολόγια έχει κανείς και τα μαθηματικά. Η αρχή, λοιπόν, του πολιτισμού, μαζί με την αιτιοκρατία επίσης, γιατί καταλαβαίνει έτσι πως υπάρχουν νόμοι, νόμοι της φύσης, νόμοι της φύσης οι οποίοι εκφράζονται σωστά με τα μαθηματικά. Έτσι ακριβώς όπως κάνει σήμερα η θεωρητική φυσική. Όπως κάνει η θεωρητική γεωμετρία βέβαια πρώτη, ουσιαστικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως έκαναν οι άνθρωποι όταν πρόβλεψαν ότι θα έχουμε βαρυτικά κύματα που όπως ξέρετε ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες και ελπίζουμε ότι είναι σωστά βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η απαρχή και το χέρι εδώ που μείνει και στο στρατιωτικό χαιρετισμό υποστηρίζω ότι είναι καθώς βλέπει την ανατολή του ήλιου. Μετά λοιπόν αυτή εδώ η χειρονομία εκφράζει ακριβώς τον σεβασμό. Να μην πούμε υπό... Ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν μία τελετή ασφαλώς αστρονομική, αλλά έχει, υποστηρίζω επίσης, και μία συνιστόσα η οποία είναι διονυσιακή. Ξανά και ξανά τους βλέπουμε και σημειώστε ότι δύο τέτοια βρέθηκαν
και είναι στο Μουσείο του Άργους Ορεστικού στην Μακεδονία, και άλλο ένα έχω δει στην Κάλυμνο, σε ένα μέρος όμως που δεν το έχω επισκεφτεί και δεν είμαι βέβαιος αν πράγματι είναι ένα τέτοιο είδους αστεροσκόπιο. Είναι μια σπηλιά για την ακρίβεια που δυστυχώς δεν είχα καιρό να πάω να την επισκεφτώ. Ξανά και ξανά λοιπόν, αυτή επαναλαμβάνω θεωρώ ότι είναι η αρχή της μαθηματικής αστρονομίας. Και για αρκετούς αιώνες σίγουρα οι άνθρωποι από αυτά τα ιερά έκαναν αστρονομικές παρατηρήσεις. Που βέβαια όλοι οι χωρικοί έκαναν, επαναλαμβάνω, μέχρι πρότινος σε όλα τα χωριά. Πριν να έχουν την ευκολία με τα σημερινά ημερολόγια και τα ρολόγια κυρίως, τα οποία έχουν και οι ημερομηνίες και το ραδιόφωνο κλπ. Όλοι αυτοί λοιπόν, να βλέπετε αριστερά, είναι ένα από τα αρχαιότερα αυτό. Τα πιο πολλά είναι γύρω στα 7 εκατοστά, 8, 10. Αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι 40, 50 εκατοστά, λίγα. Αυτά είναι από τα κύθυρα. Ένα παράδειγμα εδώ, ο Πετσοφάς είναι μία κορυφή ασήμαντη, θα έλεγε κανείς, στην Ανατολική Κρήτη, κοντά στη Σιτία. Στο Παλέκαστρο, είναι 500 μέτρα από το Παλέκαστρο. Εδώ λοιπόν βλέπετε, εκεί που έχω βάλει το βελάκι το γαλάζιο, να είναι μια κορυφή ενός βουνού στον ορίζοντα. Δίνει τη δύση. Στην Ανατολή έχουμε θάλασσα. Και στο βουνό, πάλι, με συγχωρείτε, και στον βορρά επίσης έχουμε ένα άλλο βουνό. Ομοίως και στον νότο. Βλέπετε εδώ. Και σε άλλα μέρη, ας πάμε στην Πνίκα. Ομοίως είναι σε καμιά δεκαπενταριά μέρη στην Κρήτη, επαναλαμβάνω. Αλλά να έρθουμε σε άλλες εποχές. Πνίκα, που μπορεί και αυτή να πηγαίνει πίσω στην προϊστορική εποχή, δεν το ξέρουμε, ή τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω. Εκεί πάλι βλέπουμε προσανατολισμό του δρόμου που πάει δυτικά, να είναι το σημείο του ορίζοντα, να βλέπει κανείς την Δύση, 21 Ιουνίου. Και αντίστοιχα την Ανατολή, κατά την ημερομηνία της μικρότερης ημέρας του έτους, στο ηλιοστάσιο, δηλαδή το χειμερινό, 21 Δεκεμβρίου. Και βλέπουμε αυτή τη γραμμή να πηγαίνει στον Λυκαβητό. Εκεί σημειώστε δούλεψε, εργάστηκε ο αστρονόμος Μέτων, που είναι αυτός που φτιάξε το ημερολόγιο, το σελινοηλιακό, το οποίο χρησιμοποιούν ουσιαστικά όλοι οι λαοί σήμερα. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό απλώς να το έκανε λίγο καλύτερο, γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ήδη από την προϊστορική εποχή. Και μάλλον αυτό που έκανε ο Μέτων είναι να ορίσει κάθε πότε θα έχουμε 13ο μήνα σελινιακό μες στο έτος. Ποια έτη, μέσα σε μια περίοδο 19 ετών. Και μετά ο μαθητής του, ο Κάλυπος, έκανε αυτή την περίοδο 76 έτη, για να είναι ακόμα ακριβέστερη, λαμβάνοντας υπόψη και τα δίσεκτα έτη. Και ο Μέτων τα είχε, αλλά η ακρίβεια αυξάνει όταν πάρουμε 4 φορές την προηγούμενη περίοδο. Και σε άλλα μέρη, ξανά και ξανά, πάλι εδώ 21 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, στην Πνίκα, ο Μέτων, και έχουμε περιγραφές του τι έκανε, και εδώ πολύ κοντά μας κάπου δούλευε, όπως βλέπετε, στον Κολωνό, στην Κρίνη. Και ας πάμε μετά στον Πειραιά. Στον Πειραιά ομοίως έχουμε τους δρόμους προσανατολισμένους, έτσι που 21 Δεκεμβρίου να μπαίνει το φως
μέσα στα σπίτια, στην αρχαία εποχή. Και βέβαια οι καινούργιοι δρόμοι είναι παράλληλοι με τους αρχαίους δρόμους. Και αυτό το έχουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και στην Αθήνα, οι δρόμοι οι οποίοι ενώνουν την Ακρόπολη με το Λυκαβητό, είναι παράλληλοι ακριβώς σε αυτή την ευθεία. Για τον Κολωνό κάτι είπατε. Στον Κολωνό, στην Κρίνη λοιπόν εκεί, που λέγεται ότι είχε φτιάξει ο Φύρινιχος, ήταν εκεί ο Μέτων και έκανε μετρήσεις και είχε φτιάξει ή ένα άγαλμα ή ένα ανάθημα αστρονομικό, ένα αστεροσκοπείο. Δεν ξέρουμε όμως. Μακάρι κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι να το βρούνε και να ξέρουμε πια που ήταν και αυτό το δεύτερο αρχαίο αστεροσκοπείο, εκτός από την Πνίκα που είπα νωρίτερα. Και γι' αυτό ακριβώς το έβαλα εδώ. Να ξέρετε, εδώ γείτονας ήταν ο Μέτων. Και πάλι στον Πειραιά, το αρχαίο θέατρο. Παραδόξως είναι λοξό σε σχέση με τους δρόμους. Και αναρωτιέται κανείς γιατί. Για να μπορεί να προσδιορίσει, για παράδειγμα, την δύση του Ηλίου 21 Δεκεμβρίου ή την ανατολή 21 Ιουνίου. Και σίγουρα θα γίνονταν κάποιες τελετές εκεί, εγώ πιστεύω διονυσιακές, στο θέατρο. Και το ίδιο υπάρχει σε όλα τα αρχαία θέατρα. Με εξαίρεση, θα έλεγα, μόνον του Διονύσου, που όμως δεν έχω κάνει τους σωστούς υπολογισμούς με τον ημιτό απέναντι, που αλλάζει την θέση που είναι η Ανατολή. Θεσσαλονίκη, η Εγνατία οδός και όλες οι οδοί οι οποίες είναι παράλληλες, η αγορά εδώ που βλέπετε, ξανά και ξανά. Δελφή, όπου έχουμε το στάδιο να είναι παράλληλο προς την Δύση την 21η Δεκεμβρίου. Το θέατρο, το οδείο τέλος πάντων πιο σωστά, στους Δελφούς ομοίως. Και κάποια από τους ναούς. Εδώ η Νεμαία είναι στο διαγώνιο, δεν ξέρω αν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, αλλά πρέπει να σας πω ότι ένας φίλος Ιταλός βρήκε ότι πάρα πολλά κτίρια στην Ιταλία είναι προσανατολισμένα έτσι, μεσαιωνικά, αναγεννησιακά και νεότερα, που η διαγώνιος του κτιρίου να έχει αυτόν τον αστρονομικό προσανατολισμό. Γιατί η διαγώνιος? Γιατί είναι πιο εύκολο να δει κανείς τον προσανατολισμό. Εκεί ορίζονται πολύ εύκολα οι δύο γραμμούλοι, τα δύο σημεία. Και άλλα. Εδώ είναι στη Λίμνο που έχω βρει καμιά δεκαριά τέτοιους προσανατολισμούς. Μεταξύ των οποίων η σπηλιά του Φιλοκτήτη έχει μια σύραγγα η οποία βγαίνει στη θάλασσα και βλέπει ακριβώς την Δύση στις 21 Μαρτίου και 21 Σεπτεμβρίου. Δεν μπόρεσα να κάνω μετρήσεις του ανοίγματος που είχε από πάνω, γιατί είχε μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούσα να πάω μέσα. Η θάλασσα μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Και ας πάμε στην Ολυμπία, όπου αυτά τα πολύ αρχαία κτίρια που δεν ξέρουν οι αρχαιολόγοι στα αλήθεια τι ήταν, αυτά τα πεταλοειδή, τα οποία πάνε πίσω στο 2900 κάτι τέτοιο π.Χ. Δυστυχώς είναι τα πρώτα τα οποία μελέτησαν οι αρχαιολόγοι και ίσως δεν είναι καλά καταγραμμένα όλα όσα έκαναν, γιατί μόλις ξεκινάγανε τότε. Ωστόσο, εγώ υποστηρίζω ότι βλέπουν στη γραμμή βορρά-νότου. Και το στάδιο επίσης στην Ολυμπία και θέατρα τώρα. Άλλα. Επιδαύρου, Δοδόνη, ας πάμε και στο Σούνιο, πάλι είναι η διαγώνιος, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Ας
πάμε λίγο παραπέρα στο θέατρο του Θωρικού, που θεωρείται ότι είναι ένα από τα αρχαιότερα σίγουρα στην περιοχή μας. Ομοίως έχει αυτούς τους προσανατολισμούς. Και ας πάμε παραπέρα τώρα. Διδυμότυχο. Το μεγάλο τείχος είναι παράλληλο, έτσι που η Ανατολή ανάμεσα στα δύο τείχη να γίνεται 21 Δεκεμβρίου. Και ας πάμε μετά σε κάποιους αρχαίους τάφους. Αρκετοί από αυτούς έχουν τον προσανατολισμό αυτό τον αστρονομικό 21 Δεκεμβρίου, Ανατολή ή Δύση, ανάλογα με το που έγινε, αλλά δεν συμπίπτουν όλοι, πρέπει να σας πω. Και ας πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί το υπόδρομος έχει τέτοιο προσανατολισμό που αυτή εδώ η γαλάζια γραμμή βλέπετε ότι είναι παράλληλη προς το άνοιγμα του υποδρόμου. Και ίδιο προσανατολισμό έχει η Αγία Ειρήνη. Δεν ξέρω τι υπήρχε κάτω από την Αγία Ειρήνη. Εάν ξέρετε θα είχε ιδιαίτερη σημασία. Και λίγο παρόμοιο η Αγία Σοφία, όπου πιθανότατα έμπαινε το φως 25 Δεκεμβρίου, που είναι η ημέρα που αρχίζει και αλλάζει η διάρκεια της ημέρας. Αισθητά πια. Παίρνει ένα λεπτό κάθε μέρα. Ναι, δεν το θυμίζω, πιθανότατα. Και να έρθουμε σε ένα άλλο εκπληκτικό. Αυτή είναι μια πλάκα, μια πέτρα. Πέτρα της Λάρδου ονομάζεται, στην Ρόδο, κοντά στην Λίνδο, που ανακαλύφθηκε γύρω στο 1880 κάτι, αν θυμάμαι καλά, Ιταλοί, και έχει πάνω ένα σωρό αστρονομικούς όρους και μετρήσεις, υπολογισμούς. Ξεκινάει με μετρήσεις και μετά πάει σε υπολογισμούς. Και τι υπολογίζει? Υπολογίζει πιθανότατα αυτό που θα ονομάζαμε μέγα ενιαυτό. Και μας λέει λοιπόν ότι σε 401.000 χρόνια, 401.680 χρόνια, θα επανέλθει αυτός ο πλανήτης και όλοι οι άλλοι στο ίδιο σημείο του ουρανού, στο ίδιο πλάτος πάνω ή κάτω από το επίπεδο της γης και λοιπά και λοιπά. Και έχει για όλους τους πλανήτες, τους πέντε δηλαδή, που ξέρανε τότε. Λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του ήλιου, της γης δηλαδή γύρω από τον ήλιο πιο σωστά. Και υποστηρίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν από ένα μνημείο που είχε γίνει προφανώς για έναν λάτρη της αστρονομίας ή για έναν αστρονόμο. Την εποχή λοιπόν που φτιάχτηκε αυτό το μνημείο, ταφικό πιθανότατα, αν και μόνο ένα κομμάτι του έχουμε, αρκετά μεγάλο ωστόσο, του λείπει το κάτω αριστερό μέρος. Τώρα βρίσκεται στο Βερολίνο, δεν ξέρω πότε το πήραν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί το είχαν βρει, και είναι στα υπόγεια βέβαια του μουσείου της της Περγάμου, ευχαριστώ. Είναι στα υπόγεια του Μουσείου της Περγάμου. Ωστόσο έχει μελετηθεί αρκετά καλά και έχει αυτούς τους αριθμούς που σας λέω, που έχουν να κάνουν με τις περιοδικότητες των πλανητών. Καθώς οι πλανήτες πηγαίνουν γύρω από τον ήλιο, καθώς η γη επίσης περιφέρεται γύρω από τον ήλιο και καθώς οι πλανήτες, ο καθένας, ανεβοκατεβαίνει σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γης. Αυτά είναι, υποστηρίζω, με βάση το μοντέλο του Ευδόξου, δηλαδή της εποχής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
είναι το μοντέλο του Αριστοτέλη, να το πούμε έτσι, και του Πλάτωνα βέβαια. Και είναι παράδοξο, γιατί το έχουμε γύρω στο 150 π.Χ. φτιαγμένο, μας λένε οι αρχαιολόγοι. Και δεν το αμφισβητώ βέβαια, που δείχνει ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή είχαν, αν θέλετε, δύο σχολές. Και η κρατούσα είναι η καινούρια σχολή του υπάρχου ουσιαστικά, με τους επίκυκλους που ζει στη Ρόδο και θα μπορούσε να είναι και ο τάφος του συγκεκριμένου ανθρώπου ή να είναι κομμάτι, ακόμη πιο σημαντικό, από το αστεροσκοπείο του υπάρχου που ήταν στη Ρόδο και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Ήταν λοιπόν στην περιοχή της Λάρδου, στο χωριό που ονομάζεται Κέσκιντος ή Κέσκιντος. Θεωρείται ο μεγαλύτερος τότε αστρονόμος. Ο ύπαρχος θεωρείται διεθνώς ο μεγαλύτερος Έλληνας αστρονόμος. Εγώ άλλαξα γνώμη από τότε που μελετήσαμε το μηχανισμό των αντικυθύρων, γιατί πιστεύω ότι ο μηχανισμός είναι ουσιαστικά αντίγραφο των μηχανισμών του Αρχιμίδη και συνεπώς πρέπει να έχει τα μαθηματικά και την αστρονομία του Αρχιμίδη, που δεν τα ξέρουμε όμως γιατί χάθηκαν. Είχε γράψει ένα βιβλίο ακριβώς για αυτά. Είχε γράψει ένα βιβλίο ο Αρχιμίδης για το πώς κατασκευάζουμε ένα μηχανικό σύμπαν. Και μάλιστα άλλοι φιλόσοφοι αργότερα, ο Πρόκλος νομίζω, αλλά και ο Ήρων, που και οι δυο ήταν εξαιρετικοί στα μαθηματικά, ιδιαίτερα ο Ήρων, λένε, ονομάζουμε μηχανικούς αυτούς οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν ένα μηχανικό σύμπαν με γρανάζια προφανώς. Δηλαδή, όσες και όσοι είσαστε μηχανικοί, εκείνη την εποχή δεν θα σας θεωρούσαν μηχανικούς. Συγγνώμη για την... Εννοείται πλανητάριο. Πλανητάριο, ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Το λέει επί λέξη, το οποίο είναι ασύλληπτο. Γιατί βάζει πολύ πολύ δύσκολο οκτάωρο για τους μηχανικούς εκείνης της εποχής. Οκτάμινο θα ήθελε μάλλον για να το φτιάξει. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι αυτό το κομμάτι μέρος του αστεροσκοπείου του υπάρχου, ο οποίος ήταν από τη Βυθινία, από τη Νίκαια, έτσι, από τη Μικρασία. Και να έρθουμε τώρα σε αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή, δηλαδή η αστρονομία στην 5η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, πάνω στα τηγανόσχημα και βλέπουμε ένα κάτω αριστερά, το οποίο τι έχει επάνω, θα το δούμε καλύτερα σε λίγο. Έχει 8 έλικες σπυρολίες. Εδώ, που όταν πρώτο είχα δει αυτά τα τηγανόσχημα χρόνια πίσω, δεκαετίες πίσω, επειδή έχει πάνω τις έλικες, θεώρησα ότι είναι ενδεχόμενο να σχετίζονται με τον χρόνο, μέτρηση του χρόνου. Ή πιθανόν τους πλανήτες, γιατί οκτός είναι ένα. Ναι, θα δείτε. Έτσι λοιπόν εδώ υποστηρίζουμε πως είναι 8 χρόνια του ήλιου, είναι οι οκταετηρείς. 8 χρόνια του ήλιου, 5 ακτίνες της Αφροδίτης, η οποία μέσα σε 8 χρόνια κάνει 5 φορές τον κύκλο γύρω από τον ήλιο. Και φτιάχνει λοιπόν αυτό το αστέρι με τις 5 ακτίνες. Και την ακρίβεια φτιάχνει μια μαργαρίτα, θα λέγαμε, ένα ρόδακα με 5 πέταλα. Και αν μετρήσουμε... Συγγνώμη, είναι πιο αργή η κίνηση Αφροδίτης από τη Γη. Όχι, είναι πιο γρήγορη. Αλλά επειδή κινούμεθα και εμείς... Είπατε σε 8 χρόνια κάνει 5 φορές τον κύκλο του... Ναι, ναι. Όπως την βλέπουμε από τη Γη. Όχι όπως θα τη βλέπαμε αν ήμασταν μακριά. Και αυτό μετράει ο άνθρωπος. Όχι το φυσικό, αλλά την παρατήρηση, μάλιστα. Ναι. Και αυτό φυσικό είναι, αλλά δεν είναι γύρω από τον ήλιο σε ένα ακίνητο σύστημα, είναι σε ένα σύστημα που η Γη είναι εδώ.
Αυτή την ονομάζουμε συνοδική περίοδο. Και κρατάει 584 μέρες. Αλλά η Αφροδίτη, καθώς γυρνάει γύρω από τον ήλιο, έχει διάφορες φάσεις. Μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα 6 φάσεις. 2 από αυτές οι μεγαλύτερες κρατάνε η κάθε μια 9 μήνες. Οπότε είναι πολύ λογικό οι γυναίκες να συνδέσουν τον εαυτό τους με αυτό τον πλανήτη. Και έτσι γίνεται ο πλανήτης αυτός η θεά της γονιμότητας, αφού μπορεί και προβλέπει τη διάρκεια της κοίησης. Και φτιάχνουν οι άνθρωποι στο Αιγαίο, όλο γύρω από τον Βόλο μέχρι την Κρήτη, κυρίως όμως τα Κυκλαδονήσια, πολλά τέτοια, και κάποια από αυτά είναι και υπολογιστές κοίησης και επίσης επιτρέπουν σε μια γυναίκα να ξέρει ποιες μέρες είναι οι γόνιμες και εάν έχει συλλάβει. Και αν έχει συλλάβει, μπορεί μετά να μετρήσει με αυτό το ημερολόγιο πότε θα γεννήσει. Τέτοια δε ημερολόγια, λίγο διαφορετικά, υπήρχαν μέχρι πρότινος χάρτινα που τα πουλάγαν τα φαρμακεία. Και κάποιες κυρίες μπορεί να έτυχε να έχουν τέτοια ημερολόγια κοίησης, υπολογιστές κοίησης. Πόσες μέρες είναι η Αφροδίτη, πάμε, 584. Δηλαδή, περίπου. 8, ας κάνουμε 17, είναι και 7, 8. Πάλι με την αριθμολογία, 2-8. Έτσι λοιπόν, ένας πλανήτης που κινείται γύρω από τον ήλιο έχει αυτήν περίπου την τροχιά όπως το βλέπουμε εμείς από τη Γη. Αυτή η συγκεκριμένη είναι η τροχιά του Δία. Με τη Γη στο μέσον εδώ. Σημειώστε. Και αυτήν εδώ την κίνηση κάνουν 2 γρανάζια του μηχανισμού των αντικυθύρων. Γι' αυτό την έβαλα και πρώτη, γιατί μου αρέσει. Ενώ εδώ, από μια εγκυκλοπαίδεια του 1780, έχουμε την κίνηση μερικών πλανητών. Στη μέση είναι η Γη, εδώ, και ο ήλιος κινείται σε έναν κύκλο εδώ γύρω και βλέπετε αυτό τον ρόδακα με τα 5 πέταλα. Αυτή είναι η κίνηση της Αφροδίτης. Και όλο γύρω βλέπουμε και τους άλλους πλανήτες, τον Δία κλπ. Θα σας δείξω μερικά ακόμα τέτοια. Τώρα, σε μεσαιωνικά βιβλία και μεταγενέστερα και σίγουρα και σε αρχαία ελληνικά από τα οποία τα έχουν πάρει, έχουμε την κίνηση ενός πλανήτη, εδώ συγκεκριμένα της Αφροδίτης, να απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο, όπως τα τηγανόσχημα. Έτσι. Αυτό βέβαια το ανακάλυψα εκ των υστέρων, πρέπει να σας πω. Αφού ήδη δηλαδή μου είχε έρθει η ιδέα και αφού είχαμε κάνει τις μετρήσεις και τη δημοσίευση με τους κυρίους της Ικιτζίδες. Και ξανά και ξανά, άλλο ένα πάλι εδώ. Το βλέπετε εκείνο το υλικό ιδέες που κάνει εκεί πάνω. Και να το δούμε τώρα εδώ σε μεγέθυνση. Αυτή είναι περίπου η κίνηση που κάνει λοιπόν 8 χρόνια ο ήλιος, μέσα στα οποία έχουμε 5 περιφορές της Αφροδίτης γύρω από τον ήλιο, ακριβώς, και έχουμε επίσης 99 μήνες. Αυτή είναι η οκταετηρής. Πολύ εύκολο ημερολόγιο, ο κάθε αγρότης μπορεί να έχει αυτόν τον τρόπο να τον μάθει και να τον χρησιμοποιεί, για να έχει ένα ακριβές ημερολόγιο. Και 2 Ολυμπιάδες είναι αυτή η περίοδος, μία Ολυμπιάδα 50 μήνες, η επόμενη 49. 50-49. Για να έχουν και το ημερολόγιο της Σελήνης,
που τους ενδιαφέρει. Όπως έχουμε σήμερα τις κινητές γιορτές με την Σελήνη, έτσι ήτανε και τότε. Παρόμοιες. Και σημειώστε το ημερολόγιο του Μέτωνος, το πήρανε και οι Εβραίοι και οι Κινέζοι το πήρανε το 1000 μετά Χριστόν. Μάγιας. Ναι, οι Μάγια πρέπει να το είχανε ίσως ή ανεξάρτητα ή είναι από την εποχή την προ 10.000, ξέρω εγώ, που περάσανε από την Ισλανδία και την Ιρλανδία. Εννοείται του Μέτωνος, όχι του 10.000. Και του Μέτωνος το βλέπουμε στα αρχαία, ναι. Όχι όμως με αυτούς τους μήνες, υποθέτω. Υπήρχονται και 9 μήνες οι Μάγες. Λοιπόν... Αυτά κάτω είναι πόδια. Ναι, αυτά είναι πόδια, είναι γυναικεία πόδια. Και αυτό από πότε χρονολογείται? Αυτό είναι νομίζω το 2900 π.Χ. κάτι τέτοιο. Πού είχε εντοπιστεί αυτό? Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι από την... Από τη Σύρο. Αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Και με συγχωρείτε που δεν το έχω πρόκειρο. Τα πιο πολλά είναι από τη Σύρο. Ναι. Τα πιο πολλά είναι από τη Χαλανδριανή. Αλλά όχι μόνο. Και από την Άξο έχουμε και από όλο το Αιγαίο, όπως είπαμε. Άλλο ένα εδώ, το οποίο έχει και το ημερολόγιο που επιτρέπει να βλέπει μία κυρία αν έχει συλλάβει, είναι αυτό με τις 34 κορυφούλες μέσα. Αν και θα μπορούσε να είναι επίσης και για τον Κρόνο με κάποιο λάθος. Ξανά και ξανά λοιπόν, κάτω αριστερά βλέπετε ένα από αυτά τα τους υπολογιστές κοίησης που πουλάνε τα φαρμακεία ή που πουλάγανε μέχρι πρότινος. Τα 5 και 8 που σας έλεγα και πιστεύω ότι και τα 5-8 που έχουμε στη μουσική αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό το συντονισμό. Άλλο ένα από την Χαλανδριανή, τη Σύρο, που επίσης έχει τους ίδιους αριθμούς που σας περιέγραψα προηγουμένως και με ρωτήσατε για τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια και εδώ βλέπετε τώρα τα εξωτερικά γυναικεία γεννητικά όργανα σχεδιασμένα απλά, στυλιζαρισμένα. Και αυτό το βλέπουμε σχεδόν σε όλα όσα έχουν το ημερολόγιο της Αφροδίτης. Θα σας δείξω κι άλλα. Και ο φίλος μου, ο κύριος Σικρίτζης, έχει μελετήσει αρκετά αρχαία δακτυλίδια και επίσης αυτά τα πολύ όμορφα μικρά δακτυλιόλιθους διαφόρων εποχών, κυρίως όμως της μνημονικής περίοδου. Α, τώρα που λέμε για το μήνο, να γυρίσω πίσω. Υποστηρίζω ότι όταν λέμε μήνος ενέωρος, είναι επειδή κάθε 8ο έτος, το οποίο είναι το ένατο γίνεται πρώτο και ξαναμετράνε, παίρνει τις εντολές και τηρεί το ημερολόγιο. Εδώ τώρα έχουμε μια απίστευτη σύμπτωση, ασφαλώς δεν είναι σύμπτωση, από τη Σκανδιναβία, όπου μέχρι το 1100 έχουν την θυσία αντί 7 νέων και 7 νεανίδων, 8 νέων το 8ο έτος και 8 κρυών, 8 τράγων, 8 αρσενικών σκύλων κλπ. Είναι αποδεδειγμένο
αυτά. Ναι, ναι. Μέχρι το 1180 νομίζω. Βέβαια. Και έχω πάει σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι τεχνητοί λόφοι, γιατί δεν έχουν λόφους, αλλά για να τηρούν το ημερολόγιο έχουν φτιάξει δείκτες στον ορίζοντα με τεχνητούς λόφους. Σε ποια χώρα αυτά είναι στη Σουηδία, έξω από την Ουψάλα, στην αρχαία Ουψάλα όπως την ονομάζουν, και ακόμα υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και έχουν βρει και τους έρημους νέους που τους κρεμούσανε από δέντρα. Οπότε φαίνεται και καθαρά το πώς τους σκότωναν. Ναι. Που σημαίνει ότι η ελληνική παράδοση υπάρχει εκεί 3.000 χρόνια μετά. Το 1100, μέχρι το 1180. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την παράδοση και στη Σουηδία. Γι' αυτό γύρισα πίσω να σας τα δείξω, γιατί είχα ξεχάσει να το πω. Και γυρίζω λοιπόν στα όμορφα δαχτυλίδια του κυρίου Τσικριτζή, όπου όποτε βλέπουμε συγχρόνως, λέει ο Μινάς, τον ήλιο και το φεγγάρι, σημαίνει ότι έχουμε ησημερία. Ησημέρα, ησημύχτα. Πολύ ωραίο και νομίζω είναι σωστό. Και μας το διευκρινίζει και επακριβώς, Σεπτέμβριο ή... Ναι, ναι, με σημερινές. Και να έρθουμε τώρα λίγο αργότερα, 8ο αιώνα ή εκεί γύρω, έχουμε ουράνιες σφαίρες, που είναι δηλαδή αστρολάβοι, πολύ πριν από τότε που πιστεύουμε ότι τους είχαμε, οι οποίοι αν ήταν μεγάλοι μπορούσαν να επιτρέπουν σε κάποιον να ταξιδεύει βορρά-νότο και να ξέρει πόσο βόρεια ή νότια έχει πάει. Και έναν αστρονόμο να έχει και ένα μυρογνωμόνιο να κάνει μετρήσεις πάνω σε αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε τέτοιες σφαίρες παρμένες από την Κρήτη μέχρι το Δούναβι, κυρίως όμως στη Θεσσαλία, τα πιο πολλά. Και ξέρουμε ότι μετά τον Τροϊκό πόλεμο πάρα πολλοί Έλληνες πήγανε μέχρι πάνω τον Ίστρο και κατοίκησαν. Διότι προφανώς είχαν ευημερία, όπως φαίνεται. Και αυτό δείχνει ένα όργανο που επιτρέπει να ξέρεις όταν ταξιδεύεις προς βορρά, παίρνεις ένα ποτάμι. Και το κυριότερο που παίρνανε, το πιο σημαντικό, η μεγάλη λεωφόρος ήταν ο Δούναβης, ο Ίστρος. Με ένα τέτοιο όργανο λοιπόν μπορεί να ταξιδεύεις πάνω στο Δούναβη και να ξέρεις που έχει φτάσει. Αν μετράς το ύψος του ηλίου το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι. Και υπάρχουν πολλά τέτοια. Σημειώστε δε ότι τα περισσότερα βλέπετε κάτι κυκλάκια με μια τελίτσα μέσα. Αυτό είναι το σύμβολο του ηλίου σήμερα στα βιβλία της αστρονομίας. Δηλαδή αν πάρουμε ένα κινέζικο, ένα αιγυπτιακό βιβλίο, ένα ελληνικό, εγώ όταν κάνω μάθημα έτσι το γράφω στα παιδιά. Είναι το σύμβολο του ήλιου. Φαίνεται εκείνη την εποχή ήταν το σύμβολο των άστρων. Και κοιτάξτε, τούτο εδώ έχει και ατράκτους με μεσημβρινούς. Και όλα έχουν έναν άξονα, τον βλέπετε εδώ τον άξονα, και πάνω έχουν συνήθως ένα πουλί ή δύο έχει αυτό εδώ. Το πουλί, λένε κάποιοι αρχαιολόγοι, είναι το σύμβολο του ουρανού, του αέρα, του πετάγματος βέβαια, αλλά συμβολίζει τον ουρανό. Και υπάρχουν και κάποιοι αρχαίοι χάρτες του ουρανού, έχω βρει. Παρόμοιοι. Και ερχόμαστε τώρα στην Πνίκα πάλι για να σας δείξω σε αυτό το σημείο είναι το αστεροσκοπείο του Μέτωνος. Αυτή εδώ η γραμμή είναι που σας περιέγραψα προηγουμένως
ότι δίνει την Δύση 21 Ιουνίου. Μεγάλο λοιπόν το αστεροσκοπείο πλέον εδώ και για να έρθουμε τώρα στο μηνοϊκό υπολογιστή. Μηνάς Τσικριτζής και οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, ο κύριος Στράτος Θεοδοσίου, ο κύριος Βασίλης Μανιμάνης, ο κύριος Δημήτρης Τσικριτζής, είναι αυτοί οι οποίοι μετρώντας τις τρυπούλες που έχει πάνω, διαπιστώνουν ότι μπορεί κανείς να υπολογίζει τις φάσεις της Σελήνης, το νέο έτος, πότε ξεκινάει φυσικά οι σημερίες, πόσες μέρες θα βάλεις στο τέλος του έτους για να έχεις 12 μήνες, 6 των 29, 6 των 30 ημερών και να προσθέσεις άλλες 11 για να έχεις 365. Όλα αυτά είναι εδώ μέσα λοιπόν, το οποίο είναι ένα μηχανηματάκι 8,5 εκατοστά σε διάμετρο. Και μάλιστα δεν υπάρχει ένα, έχουν βρει, αυτό που μελετήσαν δηλαδή ο Μινάς, να είναι καλά που το είδε και το σκέφτηκε και το μελέτησε, είναι μήτρα όπου έριχναν είτε χαλκό είτε χρυσό, ποιος ξέρει. Δεν έχει γίνει η ανάλυση, γιατί μπορεί να βρει κανείς σήμερα αν ρίχνανε μέσα λιωμένο χρυσό ή λιωμένο χαλκό ή ό,τι. Αφού λοιπόν είναι μία μήτρα και βρέθηκε σε ένα εργαστήριο μεταλλουργίας κοντά στην κορυφή που σας έδειξα προηγουμένως. Είναι μια μικρή όμορφη κοιλάδα όπου έχει συνεχώς νερό να ρέει και εκεί έφτιαξαν τα χαλκουργία, τα μεταλλουργία γενικότερα, γιατί χρειάζονται νερό βέβαια. Και σε ένα αρχαίο καμίνι λοιπόν βρήκαν αυτή τη μήτρα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι το 1500 με 1800 π.Χ. εκτιμούν οι αρχαιολόγοι, κάποιοι άνθρωποι έδιναν πολλά χρήματα για να αγοράσουν έναν υπολογιστή αστρονομικό τσέπης. Ασύλληπτο. Έτσι. Και όταν μου το έδειξε αυτό, ο φίλος μου ο Μανώλης έδινε μια ομιλία στην Σιτία. Και μου λένε, τι είναι αυτό εδώ. Το είχαν στον υπολογιστή τους, δεν είχε ακόμα δημοσιευτεί η εργασία. Σε ένα δευτερόλεπτο λοιπόν του λέω, αυτό είναι ένα ομοίωμα του Stonehenge, που όπως θα ξέρετε υποστηρίζεται, και εγώ το πιστεύω απολύτως, ότι ήταν ένα αρχαίο αστεροσκοπείο που χρησιμεύε να βρίσκει κανείς και τις εκλήψεις και λοιπά, τις φάσεις της Σελήνης, και το ίδιο κάνει και το εδώ. Ίδια εποχή περίπου. Μόνο από τούτο εδώ είναι τσέπης. Μπορούμε να το ονομάσουμε πρόβολο. Ναι, ακριβώς. Βρίσκανε τις φάσεις της Σελήνης, πότε ξεκινάει ο μήνας συνεπώς, την αρχή του έτους, την ησημερία ομοίως, τις εκλήψεις ακόμα. Πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το ονομάσουμε πρόγονο. Ναι, ναι, βέβαια. Και έτσι φτιάχτηκε και ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ακριβώς, που ο πατέρας του είναι μάλλον ο Αρχιμίδης, γιατί έχει επάνω δύο έλικες του Αρχιμίδης, γιατί βλέπουμε τώρα εδώ δεξιά, από το βιβλίο του Ευάγγελου Σταμάτη. Ο Σταμάτης ήταν ένας φυσικός, ο οποίος μελέτησε πάρα πολλά αρχαία βιβλία μαθηματικών κυρίως, μεταξύ των οποίων και του Αρχιμίδη όλα τα σχετικά, και έγραψε 4 τόμους, τους οποίους μπορείτε να βρείτε σήμερα δωρεάν στο ίντερνετ. Να ξέρετε. Και από έναν από αυτούς έχω πάρει αυτή τη σελίδα που βλέπετε εδώ,
Αλλά ο Αρχιμίδης είναι μάλλον ο προπάπος του μηχανήματος ή ο παππούς. Κατασκευαστής θα μπορούσε να ήταν ο ύπαρχος που λέγαμε νωρίτερα και περιέχει μέσα ένα σύστημα με δύο γρανάζια και άλλα δύο ακόμη, αλλά τα βασικά είναι αυτά που βλέπουμε εδώ, το γαλάζιο και το κίτρινο, που είναι το ένα πάνω στο άλλο, ελαφρώς έκεντρα, με κεντρότητα ίση με τη σελήνης, και το ένα από αυτά έχει μια τρυπούλα, μια σχισμή. Δεν είναι γιατί έχει σπάσει το δόντι, αλλά έχει έναν πύρο, ένα καρφάκι, που είναι κολλημένο στο άλλο έκεντρο γρανάζι. Και καθώς κινείται το ένα, κινεί και το άλλο και του δίνει μεταβλητή ταχύτητα. Και κινεί τη σελήνη ρεαλιστικά, έτσι που όταν η σελήνη είναι κοντά στη γη, στο περίγειο πάει γρήγορα. Όταν είναι μακριά, στο απόγειο πηγαίνει πιο αργά. Και ξανά και ξανά κάθε μήνα. Τα μαθηματικά που είναι κρυμμένα είναι αυτά που έχω γράψει κάτω. Αλλά ας προχωρήσουμε γρήγορα τώρα και στην αστροφυσική. Κομήτες λοιπόν και φυσική υποστηρίζω. Μοιάζει παράδοξο, αλλά ο Αναξαγόρας και άλλοι μεταγενέστεροι περιγράφουν διάφορα σχετικά με τα αστέρια, αλλά ο συγκεκριμένος πρόβλεψε και ένα σεισμό που έγινε στη Σπάρτη. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη σεισμού. Σήμερα δεν τις κάνουμε ακόμη, απολύτως σωστά. Παρόλη την πρόοδο, την τεράστια που έχει γίνει με την ομάδα του Βαρότσου βέβαια. Και μάλιστα αυτό το ερώτημα και με τον κύριο Παναγιώτη Βαρότσο το είχαμε συζητήσει. Πώς δηλαδή πρόβλεψε το σεισμό. Η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς είναι αυτή είναι μια υπερβολή που γράφτηκε. Ή άντε σύμπτωση. Ή ποιος ξέρει είδε να ανεβαίνουν τα νερά μέσα στα πηγάδια ή να ανεβοκατεβαίνουν απότομα. Αυτό είναι ένα σημάδι. Ή να βγαίνουν κάποια άλλα αέρια, να χαλάνε οι πηγές και αυτό είναι μία ένδειξη, τα σκυλιά κλπ. Μπορεί. Αλλά οδηγήθηκε σε μία καινούρια σκέψη, ότι δηλαδή αυτά που περιγράφουν ως σεισμό είναι πράγματι καταστροφή των σπιτιών κλπ. Που οφείλεται στην πτώση ενός μεγάλου μετεωρίτη. Σαν και αυτού που πέρσε πρόπερση τον Φλεβάρη στη Ρωσία. Όπου ένα αντικείμενο αυτού του μεγέθους, που πέφτει όμως με 200 μαχ, δηλαδή με ταχύτητα 200 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ηχού, δημιουργεί ένα κρουστικό κύμα που έχει 400.000 φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι ένα πετραδάκι που τρέχει με την ταχύτητα του ήχου. Ασύλληπτο, έτσι. Και διαπιστώνω βαθμιαία, διαβάζοντας τα αρχαία βιβλία, ότι αυτή την περιγραφή της πτώσης την κάνουν ξανά και ξανά με απίστευτες λεπτομέρειες 100% σωστές διάφοροι φιλόσοφοι, μεταξύ των οποίων και ο Αριστοτέλης, ο οποίος λέει όταν περνάει ένας κομήτης έχουμε σφοδρούς ανέμους και σεισμούς. Και λες τώρα τι λέει, άσχετα πράγματα. Αναρωτιέσαι βέβαια άμα είσαι φυσικός η βαρύτητα του κομήτη για να προκαλέσει σεισμό πάνω στη γη, η παλήρια δηλαδή, θα πρέπει να είναι τεράστιος κομήτης και να περάσει πάρα πολύ κοντά.
μήπως έγινε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Αλλά πιο απλή εξήγηση έρχεται όταν διαβάσει κανείς λίγο παρακάτω τι λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος περιγράφει την πτώση ενός μετεωρίτη που προέρχεται από τον κομίτη του Χάλι, τον οποίο παρατηρεί ο Αναξαγόρας και τον περιγράφει και τον οποίο θα πρέπει να είχαν παρατηρήσει οι Έλληνες τουλάχιστον 200 χρόνια πριν από τον Αναξαγόρα. Γιατί? Γιατί για να προβλέψει το πέρασμα του κομίτη του Χάλι πρέπει προηγουμένως να έχει υπολογίσει κάποιος, όχι ο ίδιος, την περίοδο αυτού του κομίτη, η οποία είναι 76 έτη. Άρα, πολλοί αστρονόμοι στη διάρκεια 200 ετών τουλάχιστον πρέπει να έχουν μελετήσει τρεις περιόδους αυτού του κομίτη για να μπορέσουν να προβλέψουν το τρίτο πέρασμα. Καταλάβατε? Αν ξέρεις μόνο μία περίοδο, δεν φτάνει. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι Πυθαγόροι ήδη γνώριζαν ότι οι κομίτες είναι περιοδικοί, άλλοι έχουν, λέει, μικρές περιόδους και άλλοι έχουν μεγάλες. Και άλλοι αστρονόμοι αργότερα και φιλόσοφοι περιγράφουν τους κομίτες και τους κατατάσσουν σε 11 με 13 κατηγορίες, που ήταν οι κατηγορίες που είχαμε μέχρι τότε που ήμουν εγώ φοιτητής. Αργότερα, όταν πήγαμε με τα διαστημόπλια και καταλάβαμε καλύτερα, αλλάξαμε την κατηγοριοποίηση. Έτσι λοιπόν, είδαν οι άνθρωποι, οι Έλληνες εκείνη την εποχή, την πτώση τμήματων κομιτών και τις ερμήνευσαν σωστά. Αυτές τις πτώσεις, τα φαινόμενα που βλέπουν, βλέπουν δηλαδή ότι μέσα από την ουρά διακρίνει τα άλλα αστέρια πίσω. Άρα είναι αέρια. Και βλέπουν που βγαίνουν τα αέρια με μεγάλη ταχύτητα. Γιατί περάσανε πολύ κοντά. Και οδηγούνται στην αντίληψη, και πολύ σωστά, γενικεύοντας, όπως μας λέει πάλι ο Ήρων και άλλοι, και βγάζουν το συμπέρασμα ότι όλος ο κόσμος είναι φτιαγμένος από τα ίδια υλικά που είναι η Γη. Κι όλοι μας. Και εκείνα τα σημαδάκια εκεί πάνω είναι ουράνια σώματα, φτιαγμένα από καυτές πέτρες, λένε μερικοί, και τις πιάσανε. Κάποιος λέει είναι κυσιρόδεις, δηλαδή έχουν τρύπες μέσα, σαν την ελαφρόπετρα. Προφανώς πιάσανε μερικά κομμάτια τα οποία ήταν έτσι. Και πέρυσι 23 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από το διαστημόπλιο που κατέβηκε πάνω στον κομίτη Τζιακομπίνι Τσίνερ. Και βρήκαν ότι η πυκνότητα είναι 450 κιλά στο κυβικό μέτρο. Δηλαδή πιο ελαφρύς από το νερό, γιατί έχει τρύπες. Το οποίο το είχαν ήδη με κάποιο τρόπο μετρήσει, αν θέλετε, και σιρόδι που λένε ότι είναι τα ουράνια σώματα, ή κάποια. Κάποια λένε. Έτσι λοιπόν, τολμά ο άνθρωπος να ερμηνεύσει αυτά τα ουράνια με τα επίγεια. Και έτσι ξεκινά η φυσική με κύρια συνιστόσα την κοσμολογία. Και για να τελειώσω με την περιγραφή της πτώσης, να σας πω ότι, λέει ο Αριστοτέλης κι άλλοι, έπεσε αυτό από τον κομίτη και δημιούργησε το σεισμό, και καθώς έπεφτε, με τον αέρα το δημιούργησε το σεισμό, τον σεισμό της Αχαΐας μάλιστα λένε. Και άλλο ένα τεράστιο έπεσε στους Αιγαίους ποταμούς, στον Ελίσποντο. Και ήταν τόσο αξιοπερίεργο που οι άνθρωποι μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο πηγαίνουν εκεί τουρίστες να δούνε αυτή την πέτρα που πέσε. Βεβαίως σε κάποια μέρη τις θεοποιούν, αφού πέσε από τον ουρανό.
Και τα πρώτα, η πρώτη θεή των ανθρώπων, λέει ο Πλάτων, είναι τα ουράνια σώματα. Αυτό είναι το πλέγμα, κυρίες και κύριοι, και θα σας δείξω τώρα μερικά από τα πιστήρια. Εδώ έχουμε μια σφραγίδα. Υποστηρίζω ότι αυτά τα τέρατα του Μίνωα είναι ένα σκόπευτρο αστρονομικό μεταξύ των άλλων. Και αυτό που βλέπετε εδώ δεν μοιάζει με το αστεράκι των Χριστουγέννων όπως το ζωγραφίζουν τα παιδάκια. Ναι, είναι ένας κομήτης. Ομοίως και εδώ, αυτό που βλέπετε. Αυτός είναι ο κομήτης του Χάλη, 1910. Και άλλοι κομήτες. Εδώ προσέξτε το εξής, ότι αποτελείται από πολλά κομμάτια. Θα δούμε γιατί το λέω, σε ένα αρχαίο κείμενο αυτό αναφέρεται. Εδώ είναι ο κομήτης του Χάλη από κοντά. Ή κομήτης του Αναξαγόρα. Να τα αέρια, τα θερμά. Δεν είναι θερμά, αλλά δεν έχει σημασία. Η γενίκευση ήταν σωστή. Τα βλέπετε. Αυτά τα πήρε ένα διαστημόπλιο που πήγε πάρα πολύ κοντά. Και ένας άλλος, αυτό είναι ο κομήτης του Μπορέλη νομίζω, και άλλοι κομήτες. Με πάρα πολλά διαστημόπλια αυτά εδώ, που τα παιδιά μας στο Πανεπιστήμιο τα χρησιμοποιούν, τις μετρήσεις. Και έτσι προάγουν την επιστήμη και εκπαιδεύονται. Η χαμηλή πυκνότητα που σας έλεγα. Οι κομήτες είναι βρώμικες χιονόμπαλες, είπε ένας αστρονόμος, ο Γουίπολ, πριν από μερικές δεκαετίες. Και πράγματι έτσι είναι. Έχουμε πάγο, χώμα, πέτρες, κάποια μεταλλικά κομμάτια και καθώς ζεσταίνονται βγάζουν όλα αυτά τα αέρια. Τα είδαν λοιπόν αυτά οι Έλληνες και άλλοι λαοί. Αλλά οι άλλοι δεν το κατάλαβαν. Οι Ιόνες φιλόσοφοι δεν το καταλάβανε πρώτοι. Και εδώ έχουμε ένα πετραδάκι που ο Κόρακας, το βλέπετε εδώ, ένα μετεωρίτη, ο αστερισμός του Κόρακα το ρίχνει. Και να και ο κομήτης πάνω στον ουρανό. Αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, αλλά και άλλο ένα. Πάλι εδώ το σκόπευτο, να και ο κομήτης μέσα σε αυτό το πράσινο ελλειψοειδές που έχω φτιάξει. Και να ζωγραφιές από μεσαιωνικά βιβλία και της Αναγέννησης και μεταγενέστερα. Όλες αυτές είναι ζωγραφιές κομητών. Και τούτες εδώ είναι από ένα κινέζικο χειρόγραφο. Πάλι παρόμοια, όπως βλέπετε. Και πιθανώς ένας κομήτης σε ένα αγγείο από την Κύπρο. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο έχω βάλει την τροχιά του. Και ίσως δεξιά αυτός ο αστερισμός μας λέει με εκείνο το κυκλάκι που βλέπετε με τις ακτίνες ότι είναι μια έκλειψη ηλίου. Τη βλέπουμε καλύτερα εδώ δεξιά. Και την κίνηση της σελήνης, ποιος ξέρει τι. Βλέπετε πως κινείται και γίνεται η έκλειψη ενδεχομένως. Και να έρθουμε στον Αριστοτέλη που περιγράφει το κύμα, το κρουστικό κύμα που σας έλεγα πιο πριν. Και τι άλλο μας λέει. Όπως πέφτει ένας μετεωρίτης που έχει έρθει από τον κομήτη, του Χάλη συγκεκριμένα, πάει μια δεξιά, μια αριστερά, καθώς βγάζει αέρια από κάτω που του αλλάζουν την τροχιά. Αυτό μας λέει. Επιλέξει. Το διαβάζει κανείς και λέει ασυνάρτητα. Όχι. Αυτή είναι η τροχιά, η πραγματική ενός μετεωρίτη, κυρίες και κύριοι, ειδικά αν είναι μεγάλος. Και δημιουργεί το κρουστικό κύμα. Εδώ είναι μια σφαίρα που πέφτει και έχει φωτογραφηθεί το κρουστικό κύμα. Ή ένα αεροπλάνο που μόλις πάει το φράγμα του ήχου και δημιουργεί το κρουστικό κύμα. Αυτός είναι ο μετεωρίτης που πέσε στην Ρωσία πρόπερση, που
κάτι πετραδάκια πέσανε όλα και όλα. Πολλά, αλλά μικρά. Με το κρουστικό κύμα, λοιπόν, έσπασε 200.000 τζάμια και τραυματίστηκαν άνθρωποι από τα τζάμια. Βέβαια, τα σπίτια της παλιάς εποχής δεν ήταν καλά όπως τα σημερινά, καλύβες ήτανε, πλύνθινα τα πιο πολλά, πρόχειρα, σαν τις χαμοκέλες παλιότερα που είχαμε, και γι' αυτό έγινε ο σεισμός της Αχαΐας από ένα τέτοιο, που μπορεί να ήταν μεγαλύτερο, γιατί είδαμε στους Αιγαίους ποταμούς πέφτει ένα αντικείμενο το οποίο είναι μεγάλο σαν άμαξα. Με άλλα λόγια είναι 4-5 μέτρα. Αυτό που επέζησε, ναι. Τι προκάλεσε εκεί αυτό? Στην επιφάνεια μπορεί να μην προκάλεσε παρά ελάχιστα πράγματα. Αλλά μέχρι να πέσει έκανε φοβερές καταστροφές. Να λοιπόν τι είδανε οι Έλληνες και άλλοι λαοί, αλλά οι Έλληνες το περιγράφουνε. Αυτός είναι ένας κομίτης που τον έχει φωτογραφίσει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος. Σπυροειδής κίνηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα αέρια που βγάζει. Αυτά είδανε και σου λέει θερμά αέρια. Έτσι. Και η σβάστικα περιγράφει ακριβώς ένα τέτοιο πράγμα. Αυτή την κίνηση. Σπυροειδής κίνηση βλέπω. Ναι. Και εδώ πάλι, το βλέπετε. Εδώ είναι το κρουστικό κύμα μπροστά. Το κρουστικό κύμα πάλι και μια έλικα τη βλέπετε, δύο φαίνονται, αλλά η μία φαίνεται καθαρά. Και να έρθω τώρα στα αρχαία κείμενα. Συμπυκνώσεις αερίως. Αερίων είναι τα αστέρια. Κυκλικά, σφαιρικά. Όταν λέει τροχοειδή, δεν σημαίνει ότι είναι κυκλικά και σαν τον τροχό. Είναι σφαιρικά. Και λένε, ότι λένε οι αρχαίοι, ο κόσμος είναι ένας κύλινδρος. Σφαίρα εννοούν. Κυκλικός. Και λένε σαν τον σπόνδυλο της κολώνας. Βέβαια, αυτόν ξέρει ο κόσμος. Τι θα του πεις, σφαίρα. Δεν πήγαιναν όλοι στο σχολείο, να ξέρουν την σφαίρα. Και έχει στόμια από τα οποία βγάζει φλόγες. Τις είδαμε προηγουμένως. Και παρακάτω, κάποιοι από τους Πυθαγόριους λένε ότι οι κομήτες είναι αστέρια που δεν είναι αϊφανή, δεν τα βλέπουμε συνέχεια, αλλά μέσα σε ορισμένο χρόνο εμφανίζονται περιοδικά. Και το φως που έχουν δεν είναι το δικό τους. Είναι που τους φωτίζει ο ήλιος. Γιατί ονομάζεται ψευδομοντεχός? Γιατί οι φιλόλογοι που διαβάσαν αυτό το βιβλίο εκτιμούν ότι δεν είναι ο πλούτραχος αυτός καθ' αυτός που το γράφει, πιθανώς γιατί αναφέρεται σε γεγονότα μεταγενέστερα του Πλουτάρχου, που όμως θα μπορούσε ένας αντιγραφέας 100 χρόνια μετά να τα προσθέσει. Αλλά δεν ξέρω, φιλόλογοι θα σας πούνε. Αυτά είναι. Αστέρια αυτά είναι. Ναι, 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 βεβαίως. Και γύρω στον Αύγουστο μπορεί να δείτε και ένα σαν κι αυτό που πέσε στην Σιβηρία, ας πούμε. Μου έτυχε να δω εγώ ένα τέτοιο. Γύρω στην ανατολή του ήλιου θα τα δείτε ή γύρω στη δύση. Αλλιώς βλέπετε μόνο το φως. Δεν βλέπετε αυτή την ουρά από πίσω, την καφετιά συνήθως. Και ξανά εδώ ο Αναξαγόρας που περιγράφει τέτοια και πιστεύετε. Και να εδώ ο Αριστοτέλης που μας τα περιγράφει, βγάζει λέει αέρια από μέσα και λέει και τα χρώματά τους, αμαυρότεροι, το μέγεθος ομοίως, και βγάζει τα αέρια τα οποία του αλλάζουν την τροχία. Έτσι έγινε λέει και με αυτό που πέσε στους Αιγαίους ποταμούς. Και έτσι μπορεί να πέσει, σχετικά με την ερώτηση που κάνατε, χωρίς να κάνει ζημιά κάτω. Δηλαδή, καθώς έρχεται,
όπως ρίχνουμε το πεταρδάκι πάνω στη θάλασσα και σκάει πολλές φορές, αντίστοιχα μπορεί να γίνει με αυτόν τον κομίτη ή ένα κομμάτι τεράστιο μετεωρίτη που πέφτει και κάνει μια πρώτη ανάκλαση, δεύτερη, τρίτη. Γέννης, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Σαν μπάλα. Όχι ακριβώς. Ειδικά αν περιστρέφεται και όλα αυτά περιστρέφονται. Και ξανά και ξανά. Οι αναθυμιάσεις, τα αέρια δηλαδή που βγάζει, δίνουν κίνηση στον κομίτη. Με συγχωρείτε, στον μετεωρίτη που πέφτει. Και τι είναι τα αστέρια, νέφη πυκνά. Και να εδώ βλέπουμε διάφορους κομίτες, ξανά. Και προσέξτε επάνω αυτόν τον κομίτη, ο οποίος έχει σπάσει σε 100 κομμάτια. Λένε λοιπόν κάπου οι αρχαίοι, και αυτό φαίνεται το λέγανε και οι Αιγύπτιοι, γιατί ένας Έλληνας μας λέει αυτό, το μάθανε από τους Αιγύπτιους, ότι οι κομίτες είναι σύνοδος πλανητών που βγάζουν φωτιές. Ένας κομίτης, όπως πέρναγε κοντά από τη γη, έσπασε σε πολλά κομμάτια. Και είδανε ότι είναι πολλά μαζί αστεράκια. Αυτό σημαίνει σύνοδος πλανητών. Το διαβάζει κανείς και λέει τι ανοησία τώρα, είναι δυνατόν να είναι. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει αυτό ακριβώς που σας εξήγησα μόλις προηγουμένως. Περιγράφει έναν κομίτη που έχει σπάσει. Και ξαναγυρνάω στην αστροφυσική του Ορφέα, που είμαι βέβαιος είσαστε όλες και όλοι οικοί, και που βεβαίως όλα αυτά περίπνουν το σύμπαν, φτιαγμένο δηλαδή από πλάσμα θα το λέγαμε σήμερα, και που βέβαια όλα αυτά που λένε οι ορφικοί ύμνοι τα βρήκαμε σε αυθεντικά αρχαία κείμενα, στον αρχαιότερο πάπυρο αυτών της Μακεδονίας, που κακώς ονομάζεται του Δερβενίου, από όνομα του του βρήκαν. Και αν τα διαβάσετε, θα δείτε που λέει ότι ο ήλιος είναι συμπυκνώσεις αερίων. Ποιες εποχής αυτός? 4ο αιώνα π.Χ. Είναι λίγο παλαιότερος από ό,τι θεωρούν οι φιλόλογοι ότι είναι η ορφική ύμνη. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και τελειώνω νομίζω με αυτό. Ο Αναξιμένης λέει ότι τα αστέρια είναι πύρινα. Και ότι κάποια από αυτά είναι γιώδη και αόρατα. Απίστευτο, ε. Πρέπει να σας πω ότι αλλού περιγράφουν ότι υπάρχουν κόσμοι και άλλοι κόσμοι. Υπάρχουν κόσμοι που υπάρχουν άλλοι πλανήτες και υπάρχουν και πλανήτες χωρίς κόσμους. Πολύ ωραίο. Και ναι. Τέλος, έχουμε τη θεωρία της εκπήρωσης. Η θεωρία της εκπήρωσης δεν είναι μόνο η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, αλλά είναι επάλληλες μεγάλες εκρήξεις του κοσμικού ΟΟΥ, που όταν λέει περάσει ο χρόνος, αυτά ξαναγυρνάνε πίσω και χτυπάνε το ένα το άλλο. Έχουν τη βαρύτητα μέσα δηλαδή. Και έτσι, αυτή είναι η εκπήρωση, ξαναγεννιέται ξανά ο κόσμος. Και στο πολύ ωραίο μουσείο της Αίγινας, με συγχωρείτε, της Σαλαμίνας, έχετε πάει? Θα δείτε σε πολλούς τάφους ότι έχουν βρει το κοσμικό ΟΟ. Δεν θα με πιστέψετε. Έχουν βρει αυγά βέβαια, σπασμένα. Αλλά
οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν αυτή την ύπαρξη των Ναών μέσα στον τάφο ότι είναι για την αναγέννηση με την επόμενη εκπήρωση. Λέει με το επόμενο Big Bang. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, σταματώ και αν θέλετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ.